Τα σοβαρά επεισόδια το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 16 ατόμων, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωρία αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Το τελευταίο αφορά στο περιστατικό με τον αστυνομικό που δέχτηκε χτυπήματα από ομάδα κουκουλοφόρων αφότου τον είχαν ρίξει στο έδαφος. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο 401, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Συνολικά τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται, ενώ έχουν καταγραφεί φθορές σε τουλάχιστον 10 οχήματα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Την ίδια στιγμή, αμέσως μετά τη λήξη των επεισοδίων, κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο αστυνομικούς να φωνάζουν «Πάμε να τους σκοτώσουμε». Σε πολλά σημεία υπήρξαν περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος συλληφθέντων ή προσαχθέντων, όπως αυτά καταγράφηκαν από κατοίκους της Νέας Σμύρνης σε μαγαζιά αλλά και πιλωτές πολυκατοικιών. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε πως κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά ερευνάται ήδη, ενώ ο αστυνομικός που ξυλοκόπησε πολίτη την Κυριακή τέθηκε σε διαθεσιμότητα.